Εκ μέρους του ΚΚΕ θα θέλαμε και εμείς να αναφερθούμε στη Διεθνή Μέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, μέρα τιμής και διδαχής ότι ο αγώνας για την απομόνωση της ναζιστικής ιδεολογίας πρέπει να είναι συνεχής χωρίς καμία ανοχή. Φυσικά δεν είναι τυχαία η επιλογή στις 27 Γενάρη, γιατί ο κόκκινος στρατός απελευθέρωσε τους κολασμένους και αποκάλυψε στην ανθρωπότητα τη φρίκη του ολοκαυτώματος. Δεν ξεχνάμε. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, από όλες τις νομοθετικές διορθώσεις που κάνατε, δεν φαίνεται ότι αλλάζει τίποτε στην ουσία του. Αν και ακουγόταν ότι θα αποσύρετε το άρθρο 17, όμως και στις νομοθετικές βελτιώσεις δεν υπάρχει τίποτε γι' αυτό το λογικό άρθρο υπέρ συγκεκριμένου εφοπλιστή. Αντίθετα, στο άρθρο 33 έχετε συνεχείς νομοθετικές βελτιώσεις και όμως είναι ένα άρθρο συμμετοχής σε μονάδες στρατιωτικού χαρακτήρα, όπως είναι το Σώμα Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής, απόκτημα του Frontex, ενάντια σε πρόσφυγες και στο κίνημα. Ωστόσο, επειδή στις περισσότερες παραγράφους ρυθμίζεται έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης, αποζημίωσης στο λιμενικό σώμα και άλλα, θα εκφραστούμε με το παρόν. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τα διατιμημένα έντυπα του ΝΑΤ, στην πράξη, τον κύριο λόγο θα έχει ο Υπουργός με την Υπουργική Απόφαση και η γνώμη του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΤ, που στην πλειοψηφία του ελέγχεται από την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές. Δεν το ψηφίζουμε. Και τελειώνω όπως άρχισα την εισήγησή μου. Η πανελλαδική απεργία του προσωπικού της πλογικής υπηρεσίας είχε τεράστια επιτυχία. Συμμετοχή 100%, με μεγάλη αλληλεγγύη από πληθώρα πανελλαδικών σωματείων, που δείχνει την αδικία του άρθρου σας. Το δυναμικό αυτό αγώνα επιχείρησαν να διακόψουν, να σταματήσουν οι δύο εταιρείες του κινέζικου μονοπόλιου της Κόσκο, αν και δεν συνδέονται εργοδοτικά με το σωματείο της πλογικής υπηρεσίας, και προσέβαλαν την απεργία σαν παράνομη. Αναμενόμενη η απόφαση του δικαστηρίου του Πειραιά, που συνήθως ικανοποιεί τους επιχειρηματικούς ομίλους, όμως κηρύχτηκε νέα 48 ώρια απεργία και συνεχίζεται από τις 8 η ώρα το βράδυ της σημερινής μέρας μέχρι 8 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής. Αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, να σταματήσει η απεργία, έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε το άρθρο 22 σε όφελος και προστασίας της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Κάντε το την ίστατη στιγμή.